Μία ημέρα μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας από δύο οίκους αξιολόγησης και εν μέσω της σοβούσας νομισματικής κρίσης, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πέρασε στη λεκτική αντεπίθεση. Δήλωσε ότι θα αντικρούσει όλους εκείνους που παίζουν παιχνίδια με την οικονομία της χώρας του. Σήμερα κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να μας απειλήσουν μέσω της οικονομίας, μέσω των επιτοκίων, του συναλλάγματος, των επενδύσεων και του πληθωρισμού. Εμείς τους λέμε, είδαμε τα παιχνίδια σας και σας προκαλούμε. Αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι οίκοι Moody's Standard & Poor's ανακοίνωσαν ότι υποβάθμισαν το αξιόχρεο της Τουρκίας, επικαλούμενοι την αστάθεια της λίρας και προβλέποντας ότι η τουρκική οικονομία θα παρουσιάσει ύφεση την επόμενη χρονιά. Από τις αρχές του χρόνου η λίρα έχει χάσει περίπου το 40% της αξίας της έναντι του δολαρίου.